Η αρχαία Ελλάδα πρωτοπόρησε και στον τομέα του κρασιού. Στην Κρήτη έχει βρεθεί το παλαιότερο πατητήρι που χρονολογείται από το 2.500 π.Χ. Αυτή η αρχαία παράδοση συνεχίστηκε αδιάκοπα στο πέρασμα των ετών, ωστόσο η καρδιά της παγκόσμιας αγοράς κρασιού μεταφέρθηκε σε άλλες χώρες και περιοχές. Η Ελλάδα, μέσω των ενωπιών της, επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να βγει μπροστά και να κάνει γνωστό το ελληνικό κρασί σε όλο τον κόσμο. Ελληνικές ετικέτες μπαίνουν στις προθήκες καταστημάτων ακόμα και σε απομακρυσμένες αγορές. Η φήμη του έχει αρχίσει να αποκαθίσταται χάρη στην προσπάθεια νέων ανθρώπων που παράγουν ποιοτικά κρασιά. Κύριε Θημιόπουλε, βρισκόμαστε στους πρόποδες του Βερμίου, πολύ κοντά στην πόλη της Νάουσας, εδώ που βρίσκεται η μονάδα εινοπαραγωγής αλλά και τα μπέλια σας. Μια επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε βέβαια από τον παππού και τον πατέρα σας. Μίλησε μαζί λίγο για αυτήν. Ναι. Αν πάρουμε σαν βάση τα μπέλια, πραγματικά ξεκίνησε από αυτούς, οι οποίοι καλλιεργούσαν το ξινόμαυρο, την τοπική ποικιλία και πουλάγανε τα σταφέλια σε άλλα εινοπία της περιοχής. Εγώ, τελειώνοντας τις σπουδές εινολογίας, ξεκίνησα να παράγω κρασί και συνεχώς το αναπτύσσουμε με καινούργιες φυτεύσεις, με αγορά νέων και παλαιότερων αμπελώνων και σε αυτή την περιοχή που βρισκόμαστε, που είναι ο Τρίλοφος, που ανήκει αμπελουρικά στην Άωσα, αλλά δημοτικά είναι στο Δήμο της Βέρειας, καθώς και στο χωριό Φυτιά, όπου και εκεί έχουμε κάποια μπέλια, τα πιο ορεινά, και μάλιστα βγάζουμε και μια ξεχωριστή ετικέτα από εκείνη την περιοχή, ανακαλύπτοντας τις διάφορες εκφράσεις του ξινόμαυρου, σε λευκό, το λεγόμενο Blanc de Noir, σε ροζέ, σε διάφορες εκφράσεις του ροζέ και σε κάποιες διαφορές εκφράσεις του κόκκινου. Το κρασί είναι μια στάση ζωής, είναι μια φιλοσοφία ολόκληρη. Εσείς με τι σκέψεις μπήκατε σε αυτό το χώρο? Η περιοχή για πάρα πολλά χρόνια καλλιεργεί αμπέλια και συγκεκριμένα την ποικιλία το ξινόμαυρο, την ερυθρή ποικιλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή η αμπελοκαλλιέργεια, γιατί έχει πάρα πολύ βαθιές ρίζες και πάρα πολλά κρασιά φημισμένα της Ελλάδος παράγονται σε αυτή την περιοχή. Μεγαλωμένος και εγώ σε αυτή την περιοχή, σπούδασα εινολογία και ξεκινώντας αρχικά με τα αμπέλια της οικογένειας, άρχισα να παράγω το δικό μου κρασί. Από την αρχή οι βλέψεις ήταν ψηλά, θέλοντας να ταξιδέψω το ξινόμαυρο σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ξεκινήσαμε με ένα μικρό εινοπείο εδώ πέρα στην περιοχή και σήμερα παράγουμε πολύ περισσότερες φιάλες, έχουμε και περισσότερες εξαγωγές. Μπήκατε στη διαδικασία του να εντρυφήσετε σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι, το ξινόμαυρο το οποίο ήταν της περιοχής, είναι πολύ γνωστό από εδώ την περιοχή, αλλά εσείς θελήσατε να το πάτε και ένα βήμα παραπάνω. Μίλεστε μας λίγο για αυτή σας την σκέψη. Το ξινόμαυρο είναι πραγματικά μια ενδιαφέρουσα και μεγάλη ποικιλία, γιατί τυχαίνει να έχει κοινά χαρακτηριστικά με τις διασημότερες ποικιλίες κρασιού του κόσμου, το Ιταλικό Νεμπιόλο και το Γαλλικό Πινό Νουάρ. Έχοντας οπότε ένα τέτοιο θησαυρό στα χέρια μας, δεν είχαμε παρά να τον αξιοποιήσουμε σωστά και να γίνουμε ανταγωνιστικοί στις διεθνείς αγορές, ούτως ώστε να βρούμε κι εμείς μια θέση στην εινική αγορά διεθνώς. Προχωρήσατε σε κάποιες αλλαγές στο εινοποιείο σας και στα μπέλια σας. Ήταν ένα ρίσκο αυτό το οποίο πήρατε, θεωρείτε? Σίγουρα, όταν δουλεύεις με δύσκολο προϊόν στα χέρια σου, σίγουρα παίρνεις και ένα ρίσκο. Γιατί το ξινόμαυρο δεν είναι εύκολα ένα καθημερινό κρασί. Το να έχεις τον πήχη ψηλά από την αρχή είναι λίγο μεγαλεπίβολο και πολύ φιλόδοξο. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες που έχει το ξινόμαυρο? Τι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή? Το ξινόμαυρο, όπως το λέει και το όνομά του, είναι όξινο, έχει δηλαδή φυσική οξύτητα και είναι τανικό. Δηλαδή έχει αρκετές τανίνες. Είναι πολύ εύκολο μπορεί να δώσει στυφό κρασί. Εάν καταφέρεις και ισορροπήσεις όλα αυτά σε ένα γευστικό αποτέλεσμα αρμονικό, τότε δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Αλλά όλα αυτά απαιτούν γνώση, εμπειρία και φυσικά συνεχή πειραματισμό. Η παλαιώση τι ρόλο παίζει στην ποικιλία αυτή?
Η παλαίωση είναι απαραίτητη για την ποικιλία αυτή, όπως και για τις ποικιλίες, τις διεθνείς ποικιλίες που προανέφερα. Αλλά η παλαίωση δεν είναι απλά, δεν είναι εύκολη η υπόθεση. Η παλαίωση απαιτεί κελάρια, οπότε έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία να φτιάξουμε κελάρια. Τα κελάρια γεμίζουν με βαρέλια, οπότε και εκεί πέρα είναι, πρέπει να γίνουν κάποιες επιλογές όσον αφορά με την επιλογή των δασών, της δρύς που θα χρησιμοποιήσεις, το μέγεθος των βαρελιών, καθώς επίσης και το κρασί που θα βάλεις μέσα σε αυτά τα βαρέλια, γιατί το ξινόβρο ανάλογα με το έδαφος και την περιοχή δίνει και διαφορετικά γευστικά αποτελέσματα. Αυτό που επιχειρείτε πλέον είναι να δημιουργήσετε ένα χώρο πόλο έλξης για την Βόρεια Ελλάδα ολόκληρη, με ένα καινούριο οινοποιείο, πιο μεγάλο, όπου θα μπορέσετε να δείχνετε στον κόσμο πραγματικά το τι συμβαίνει στον χώρο του οινοποιείου σας. Ποιο είναι το σχέδιό σας? Μπορεί να είμαι τρίτης γενιάς αμπελουργός, αλλά είμαι πρώτης γενιάς οινοποιός, οπότε τους χώρους μου έπρεπε να τους δημιουργήσω. Και με δεδομένο ότι οι πωλήσεις μας υποστηρίζονται με τις εξαγωγές, χρειάζονται μεγαλύτεροι χώροι. Όλοι αυτοί οι πελάτες μας και οι συνεργάτες μας από το εξωτερικό και από την Ελλάδα φυσικά θέλουν κάποια στιγμή να έρθουν να μας επισκεφτούν. Οπότε σίγουρα χρειάζονται υποδομές, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι εδώ να έρθουν, να γνωρίσουν, να καταλάβουν και τελικά να απολαύσουν το ταξίδι τους και την επίσκεψή τους στην Άουσα και στο εινοποιείο μας. Πέρα από τον χώρο του εινοποιείου, το κομμάτι του εινοτουρισμού είναι κάτι το οποίο κερδίζει σταδιακά χώρο εδώ στην Ελλάδα, γιατί και ο κόσμος στο εξωτερικό θέλει να γνωρίσει το ελληνικό κρασί. Σε αυτό το κομμάτι σκέφτεστε να κάνετε κάποιες επενδύσεις? Για μένα και άργησε να έρθει. Έχουν γίνει αλματώδη βήματα ανάπτυξης ποιοτικά του ελληνικού κρασιού και στα λευκά και στα κόκκινα, οπότε αναμενόμενο ήταν οι ειδικοί αλλά και οι νόφιλοι ανά τον κόσμο να στραφούν προς τα ελληνικά εινοποιεία και τις ελληνικές ποικιλίες. Εμείς οφείλουμε να τους υποδεχθούμε, να τους εξηγήσουμε, να τους ενημερώσουμε και να τους δώσουμε να γευτούν τη δουλειά μας, τα κρασιά μας. Ποια είναι η θέση του ελληνικού κρασιού πλέον στην παγκόσμια αγορά? Δυστυχώς ακόμα είναι πάρα πολύ μικρή. Γίνονται πολύ ωραίες συλλογικές προσπάθειες και από πανελλαδικά, από έναν πολύ ωραίο σύλλογο, την ΕΔΟ, ο Σύνδεσμος Εινοποιών Ελλάδος, αλλά και από μικρότερες ενέργειες, όπως είναι ο Σύνδεσμος Μικρών Εινοποιών Ελλάδος, όπως είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικού Ίνου. Γενικά κάνουμε ομαδικές ενέργειες. Ο κλάδος μας έχει καταλάβει ότι μόνο ομαδικά μπορεί να στηθεί το εθνικό μπραντ και βλέπουμε άμεσα αποτελέσματα και στις πωλήσεις μας, αλλά και στις επισκέψεις μας. Μπαίνοντας στον χώρο του αμπελιού, έχοντας βεβαίως ως παρακαταθήκη κάποια στρέμματα από τον παππού και από τον πατέρα σας, τι παρεμβάσεις κάνατε εσείς? Για μένα, για το ξινόβρο ειδικά, δεν νοείται κάτι πέρα της βιολογικής καλλιέργειας, αλλά και για όλη την αμπελοκαλλιέργεια. Είμαστε μια χώρα με εύκολο κλίμα σχετικά. Είμαστε νότια χώρα. Μετά την Ελλάδα είναι η Αφρική. Εδώ προσπαθούν και τα καταφέρουν πιο βόρειες χώρες στη βιολογική καλλιέργεια. Για εμένα θα έπρεπε, όταν ξεκινώντας ένα εινοποιείο, μάλλον ένας αγοραστής κρασιών ανά τον κόσμο, να έρχεται στο μυαλό του ότι η Ελλάδα είναι η χώρα με τα περισσότερα βιολογικά κρασιά. Και όχι μόνο για μάρκετινγκ, και για την ουσία. Πάνω απ' όλα ότι η βιολογική καλλιέργεια εξασφαλίζει έναν αγνό καρπό και σίγουρα έναν ποιοτικότερο, για πάρα πολλούς λόγους. Εφαρμόζεται βιοδυναμικές πρακτικές. Τι σημαίνει αυτό? Εντάξτε, η βιοδυναμική είναι ορισμένη. Εμείς δεν έχουμε κάποια πιστοποίηση βιοδυναμική, ούτε κάνουμε κατά γράμμα όλες τις δράσεις όπως τις ορίζει η βιοδυναμική καλλιέργεια, για να έχουμε κάποια πιστοποίηση πάνω σε αυτό. Για μένα, σίγουρα είμαστε πιστοποιημένοι βιολογικά, για όλα μας τα μπέλια, αλλά εφαρμόζουμε και κάποιες βιοδυναμικές πρακτικές, πιο πολύ για ανακάλυψη και για να δούμε τελικά τι δίνουν στον καρπό, στο σταφύλι. Τα βιβλία για τη βιοδυναμική καλλιέργεια έχουν γραφτεί κυρίως για τις χώρες, τις ψυχρότερες χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Εδώ πέρα είδα ότι δεν ταιριάζουν ακριβώς με τα ελληνικά δεδομένα και συζητώντας με πάρα πολλούς εινοποιούς που είναι προτεργάτες σε αυτό εδώ το κομμάτι της βιοδυναμικής, όπως είναι ο Ευρυβιάδης ο Σκλάβος στην Κεφαλονιά και κάποιοι άλλοι επίσης εινοποιοί από την Ιγουμένης, όπως ο Τάτσης που ασχολείται επίσης με βιοδυναμική καλλιέργεια.
Μετά από συζητήσεις, είδαμε ότι κάποια πράγματα πρέπει να προσαρμόσουμε στο κλίμα της Ελλάδας και στις δικές μας ανάγκες. Οπότε, έχοντας σαν βάση τις βιοδυναμικές αρχές, κάνουμε κάποιες παραλλαγές και κάνουμε τις δικές μας πρακτικές. Νέοι νοπαραγωγοί που μπαίνουν στο χώρο, βλέπετε ότι πειραματίζονται, θέλουν να ανακαλύψουν κάποια νέα μονοπάτια. Το καλό με τα νέα νοπαία είναι ότι ασχολούνται κυρίως με τις ελληνικές ποικιλίες. Αυτό είναι μεγάλο προτέρημα για τις πωλήσεις μας και κυρίως για τις εξαγωγές. Από την πλευρά του όμως, ο Έλληνας καταναλωτής γνωρίζει από κρασί, αρχίζει να μαθαίνει. Σήμερα για τα ελληνικά κρασιά η καλύτερη αγορά είναι η ελληνική. Και οι Έλληνες, σαν Έλληνες, αλλά και ο τουρισμός που όλο και αυξάνεται. Οι Έλληνες καταναλωτές, με ασφάλεια σας λέω ότι την ψάχνουν περισσότερο γύρω από το κρασί και με τις ελληνικές ποικιλίες, αλλά και με τις διεθνείς που καλλιεργούνται σωστά και δίνουν ωραία κρασιά από τις διεθνείς ποικιλίες στην Ελλάδα. Ακούμε και διαβάζουμε πως το ξινόμαυρο είναι μια πολυδυναμική ποικιλία. Τι δίνει λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Πραγματικά, με το ξινόμαυρο έχουμε δυνατότητα να παράξουμε από λευκό κρασί, ροζέ, που το οποίο μας κάνει πολύ μεγάλο φόκους στην κατηγορία αυτή, σε σημείο να παράξουμε και ροζέ παλαίωσης, κρασιά δηλαδή ροζέ που επιδέχονται μεγάλη παλαίωση. Πρόσφατα κυκλοφορήσαμε ένα ροζέ 13 ετών και είχε πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο σε όλες τις αγορές του κόσμου και στην ελληνική φυσικά. Και φυσικά δίνει πολύ ωραία κόκκινα κρασιά, από λίγο πιο φρέσκα, πιο φρουτώδη, που καταναλώνονται πιο νωρίς, μέχρι τα μεγαλύτερα κρασιά παλαίωσης μπορεί να δώσει η Ελλάδα ή η περιοχή της Νάουσας. Κρασί σε θερμίδες το κάθε ποτήρι περίπου στα 150 ml μας δίνει το κόκκινο 125 θερμίδες ενώ το λευκό 121 θερμίδες. Να ενημερώσουμε κιόλας ότι το κρασί περιέχει πολλά ιχνοστοιχεία όπως μαγνήσιο, κάλιο, μαγκάνιο, σίδηρο και εκτός από αυτό έχουμε και βιταμίνες όπως είναι η βιταμίνη B6 που βοηθάει πάρα πολύ τα μαλλιά και η ριβοφλαβίνη. Η κατανάλωση του κρασιού συνδέεται επίσης με τη μείωση του κινδύνου της χοληστερίνης, μείωση κινδύνου του καρκίνου, μείωση κινδύνου της άνοιας και ταυτόχρονα με τη μείωση του κινδύνου της κατάθλιψης. Ο ελληνικός μαύρος χοίρος έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα. Μια απόδειξη της ύπαρξης της φυλής στα χρόνια του Ομήρου είναι το κοπάδι του Οδυσσέα που φύλαγε ο πιστός χειροβοσκός του, Εύμεος. Το ίδιο είδος είχε πάρει μαζί του και ο Μέγας Αλέξανδρος προκειμένου να εξασφαλίσει τη σωστή και ισορροπημένη διατροφή του ίδιου και των ανδρών του στην εξαρτία του στην Ασία. Οι Έλληνες μετέφεραν τον μαύρο χοίρο και στην Σικελία, όπου βρήκε χώρο για να αναπτυχθεί και τελικά συναντάται μέχρι και σήμερα. Σήμερα θεωρείται ένα σημαντικό είδος της Μεσογείου, καθώς επίσης υπάρχουν μονάδες μαύρου χοίρου και στην Ισπανία. Στην Ελλάδα ο μαύρος χοίρος έτεινε προς εξαφάνιση στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες λίγες δεκάδες κτηνοτρόφων ασχολούνται με την εκτροφή του. Βρισκόμαστε στην οροσειρά Κερδηλίων, σε υψόμετρο περίπου 600 μέτρων, κοντά στο χωριό Στεφανινά του Δήμου Βόλβης. Εδώ θα δούμε μια ξεχωριστή φάρμα, όπου γεννιέται και ζει ο μαύρος χοίρος του Δία, που έχει καταβολές από την αρχαία Ελλάδα. Η εκτροφή της ελληνικής αυτόχθονης φυλής του μαύρου χοίρου είναι εκτακτική. Ζει στο φυσικό του περιβάλλον, τρέφεται φυσικά, χωρίς αντιβιωτικά, και έτσι διατηρεί την ευεξία και την ευζωία του. Κυριακή, βρισκόμαστε λίγο έξω από τα Στεφανινά και εδώ εκτέθεται το μαύρο χοίρο. Ναι. Ένα είδος γουρουνιού που δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά προσπαθείτε εσείς να το αναδείξετε. Μίλησε μας καταρχάς για τον μαύρο χοίρο, πώς ξεκίνησε η ιδέα να ασχοληθείς με αυτό το κομμάτι. Καταρχήν η μονάδα υπάρχει από το 83 με την αρχική της μορφή με το αγριογούρουνο. Στην πορεία προσπαθήσαμε να καθαρίσουμε λίγο
τα πράγματα, γιατί είχε αρχίσει πλέον το αγριογούρουνο να γίνεται κάτι που μπορούσε από τη στιγμή που γδερνόντουσαν τα ζώα, οτιδήποτε έπαιρνε σφραγίδα αγριογούρουνο ήταν αγριογούρουνο. Mm. Και το εσοκλήσαμε στο να ξαναφέρουμε το μαύρο χείρο. Γίνανε κάποιες ενέργειες μέσω του προγράμματος Cubic το 2007. Φέρανε το πρόγραμμα στην Ελλάδα της ανάδειξης να περαστεί μέσα στη διατήρηση των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και σιγά σιγά προσπαθήσαμε να γίνουμε περισσότεροι. Τότε υπήρχαν μόνο 3 σε όλη την Ελλάδα. Η Μακεδονία δεν είχε πιστοποιημένους ανθρώπους, mm-hmm. Η Βόρειο Ελλάδα, να το πούμε έτσι πιο σωστά. Και σιγά σιγά ήρθανε, γίνανε γνωρίσματα αν όντως κρατάμε το φαινότυπο. Φύγανε πολλά ζώα που μακρυνθήκαν από τη μονάδα που ανήκανε στο γενότυπο και στο γενετικό υλικό των αγριόχειρων. Ξεκινήσαμε να καθαρίζουμε τη μονάδα από το 2009 και καταφέραμε να είμαστε καθαροί το 2012, απομακρύνοντας τα αγριογούρουνα και να μπορέσει να υπάρχει αυτό. Ο μαύρος χείρος είναι 4 τα γνωρίσματά του σε όλη την Ελλάδα. Εμείς εδώ στην κεντρική, στην Βόρειο Ελλάδα, έχουμε το μαύρο χείρο με το κοντό αυτί, το στενό ρίχος και αρκετά, όχι πολύ μακρύ. Όσο κατηφορίζουμε, βλέπουμε διαφορετικότητα στα αυτιά, και εκείνο είναι μαύρος χείρος, βλέπουμε διαφορετικότητα στο σωματότυπο. Όσο κατεβαίνουμε πιο νότια. Και αυτό ίσως γίνεται λόγω της μορφολογίας του εδάφους, που εδώ είμαστε πιο ψυχροί και το ζώο πρέπει να ανταποκρίνεται πιο εύκολα. Είναι ένα ζώο που είναι το γουρούνι, σαν γουρούνι, και ειδικά ο μαύρος χείρος, ιδιαίτερα ευαίσθητος. Δεν αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Στο χρόνο επάνω, στο 8μηνο, παίρνουμε ένα σφάγιο της τάξης των 35 με 40 κιλών, σφάγιο ολόκληρο. Αντέχει, είναι ανθεκτικό και θέλει την περιποίησή του. Τώρα, όσον αφορά το δικό μας κομμάτι της μονάδος, τα ζώα ζουν και διαβιώνουν σε ένα φυσικό περιβάλλον. Λόγω των κρουσμάτων της πανόλης στη γειτονική Βουλγαρία, τα ζώα εδώ και 3 χρόνια δεν βγαίνουν στη βόσκηση όπως γινόταν παλιά. Βέβαια και ο χώρος που είναι, φαίνεται, έχουμε το βελανίδι που πέφτει μέσα και το τρώνε, άρα το βελανίδι δεν μας λείπει από τη διατροφή τους. Γεννάνε στο χώμα που παίρνουν τα πρώτα βασικά στοιχεία από εκεί, το σίδηρο, κάποια εχνοστοιχεία, το σελήνιο. Οπότε στην ουσία δεν χρειάζεται να έχουν κάτι άλλο. Και εσείς πώς έρχεστε μετά και τα βοηθάτε στο να μεγαλώσουν, να αναπτυχθούν και να πάνε στο επόμενο στάδιο? Εμείς τα ξεχωρίζουμε, να γεννήσει κάθε μητέρα χωριστά, την αφήνουμε γύρω στις 2-3 μέρες μόνη της με τα μικρά της και μετά γίνεται μία τοκετοομάδα. Είναι 10 μητέρες μαζί που γεννάνε την ίδια περίοδο. Και εμείς αρχίζουμε. Οι μητέρες σιτίζονται κανονικά, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουν να βγάλουν παραγωγή. Mm-hmm. Στις 50 μέρες παίρνουμε τα μικρά, απογαλακτίζουμε, μπορεί να είναι και στους 2 μήνες πολλές φορές λόγω καιρικών συνθήκων, και αρχίζουμε την παχύνση, το τάισμα. Όλα τα ζώα, είτε τα αναπαραγωγικά είτε τα παχύνσεως, ταΐζονται, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε απόδοση. Ένα ερώτημα που φαντάζομαι θα το έχουν πολλοί. Ποια είναι η διαφορά του μαύρου χείρου με το κοινό γουρούνι, το οποίο υπάρχει, εκτρέφεται περισσότερο στη χώρα μας? Ο μαύρος χείρος, καταρχήν, από το σωματότυπό του και από το κρέας του, είναι διαφορετικός από την φύση του. Βλέπουμε χαρακτηριστικά γνωρίσματα στο σφάγιο, το ενδομυϊκό λίπος. Δεν έχουμε τόσο λίπος εξωτερικό, ή αν έχουμε θα είναι επιδερμικό, δηλαδή θα το βρούμε κάτω από το δέρμα όταν σφάζονται τα ζώα. Σε όλους τους συναδέλφους που εκτρέφουν μαύρο χείρο δεν χρησιμοποιούμε ορμόνες, δεν χρησιμοποιούμε προσθετικά, δεν χρησιμοποιούμε τις περισσότερες φορές ούτε ιχνοστοιχεία, χρησιμοποιούμε τις φυσικές τροφές. Είτε κάποιοι τις φτιάχνουμε υπό μορφή να σπαστεί ο καρπός για να είναι πιο εύπεπτο στο ζώο, είτε σαν ξηρή τέτοια. Ταΐζονται με καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι και τριφύλι, είτε σε μορφή του ξηρού τριφυλιού είτε σε μορφή πέλετ, για να έχουμε καλύτερη αφομοίωση. Και δεν μπαίνει τίποτε άλλο μέσα. Δεν μπαίνουν αντιβιωτικά, δεν μπαίνουν ορμονικά, δεν μπαίνουν παχυντικά. Δεν χρησιμοποιείται σόγια, χρησιμοποιούμε τα ψυχανθή. Και την πρωτεΐνη προσπαθούμε να τη βρούμε από κάποια άλλα και όχι από τη σόγια που πλέον έχει μεταλλαχθεί τόσο πολύ. Αυτό, αν καταλαβαίνω, σημαίνει ότι και σαν κόστος της ανάπτυξης του ζώου
είναι μεγαλύτερο από το κοινό γουρούνι. Γι' αυτό και έχουμε δηλαδή ένα συμβατικό γουρούνι στους 5 μήνες θα μας δώσει ένα σφάγιο της τάξης των 60-70 κιλών. Εμείς στους 5 μήνες θα είμαστε στα 20 κιλά, 22. Mm-hmm. Και οι τροφές μας αγοράζονται, δηλαδή υπάρχει το κόστος παραγωγής, πάντα. Ναι. Πέραν από τις ώρες εργασίας, από ότι σε ένα σύγχρονο χειροστάσιο που πατάμε το κουμπάκι και πηγαίνει. Εδώ γίνονται τα περισσότερα χειρονακτικά, γιατί αλλιώς δεν μπορείς. Είμαστε μες στη φύση, δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση, είμαστε πάντα απομακρυσμένοι από τα χωριά. Το θετικό είναι ότι είμαστε λίγο υψηλότερα στην τιμή από το συμβατικό και εκεί κάπου βρίσκουμε τη διαφορά. Πόσοι ασχολούνται με το μαύρο χοίρο, τουλάχιστον στην Βόρεια Ελλάδα, αν όχι πανελλήνια. Εγγεγραμμένους πανελληνίως, mm-hmm. Δεν είμαστε πάρα πολλοί, είμαστε 50 κτηνοτρόφοι, 50 μονάδες, να το πούμε έτσι. Τι εννοούμε μονάδες, υπάρχουν κάποιοι που έχει και ο σύζυγος και η σύζυγος. Στην ουσία είμαστε επακριβώς με τα στοιχεία από τα κέντρα γενετικής που μας πιστοποιούν και αναγνωρίζουν το μαύρο χοίρο, είμαστε 39 άνθρωποι που ασχολούμαστε με αυτό. Και έχετε προσπαθήσει να δημιουργήσετε ένα συνεταιρισμό εκτροφέων του ελληνικού μαύρου χοίρου και τι προσπαθείτε να πετύχετε? Στην αρχή ξεκίνησε για να γνωριστούμε μεταξύ μας, να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποιες φορές αν χρειαστεί γενετικό υλικό για να μην έχουμε προβλήματα με τη μαμά και τον μπαμπά. Στην πορεία το μαζέψαμε λίγο αφού γνωριστήκαμε και ξεκίνησε το 2017 μία ιδέα με έδρα τη Θεσσαλονίκη, με τους περισσότερους πανελλαδικής επίσης εμβέλεια, αλλά με τους περισσότερους κτηνοτρόφους από την Βόρειο Ελλάδα. Επομένως, πού μπορούμε να βρούμε κρέας από μαύρο χοίρο? Σε κρεοπολία, από κάποιους κτηνοτρόφους που κάνουν την τριγωνική πώληση και μπορούν να διοχετεύσουν και οι ίδιοι το κρέας τους, και σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, κυρίως στην περίοδο των Χριστουγέννων. Μαύρος χοίρος, λόγω ότι εκτρέφεται με βελανίδια, έχει καλή ποιότητα στη σύνθεση των λιπαρών και στις πρωτεΐνες του. Λοιπόν, ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει ότι τα καλά λιπαρά που περιέχει ο μαύρος χοίρος έχουν σχέση με την καλή χοληστερίνη και είναι πανομοιότυπα με το σκουμπριού, τη σαρδέλας και του σολομού.